Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως θα δείτε, ο τίτλος είναι «Σπούδασε το μέλλον». Αρκετά ιντριγκαδόρικος θα έλεγα. Θα δούμε στην πορεία γιατί κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια σπουδάζει το μέλλον στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ εγώ είναι ότι 20 χρόνια πριν, όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, ήταν τόσο κρίμα που κάποιος δεν μου είπε ότι υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που απλώνεται σε 6 νησιά. Νομίζω ότι όσοι δεν το έχουν ζήσει σαν φοιτητές, είναι δύσκολο να καταλάβουμε την ποιότητα ζωής που μπορεί να προσφέρει οι σπουδές σε ένα νησί και όλο αυτό το οικοσύστημα, όλη αυτή η κοινότητα που έχει φτιαχτεί γύρω από 6 νησιά στην Ελλάδα, που είναι και αρκετά μακριά μεταξύ τους. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκτείνεται από το κέντρο των Κυκλάδων τη Σύρο, φτάνει μέχρι τη Λίμνο, συνεχίζει με τη Λίμνη, έχει Χίο, έχει Ρόδο, έχει Σάμο, οπότε είναι πολύ νησιωτικό. Πριν ξεκινήσουμε και φωνάξω την Πριτάνη στην κυρία Χρυσή Βιτζηλάκη να πάρει το λόγο, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει το Πανεπιστήμιο και μετά θα σας καλέσω για να μιλήσετε. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Να καλέσω τώρα στο πόντιουμ την Πριτάνησα, κυρία Χρυσή Βιτζηλάκη. Καλησπέρα και από εδώ και ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και την MSCOM που μας έχει στηρίξει σε όλη αυτή την προσπάθεια να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών που μόλις έχουν ολοκληρώσει και έχουν λάβει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μου επιτρέπετε να συγχαρώ όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν και τις επιτυχίες που είχαν, γιατί ασχέτως αποτελέσματος έδωσαν μία μάχη την οποία κέρδισαν και παίρνουν και από αυτήν πολλές προοπτικές, είτε άμεσες είτε μακροχρόνιες. Για το Πανεπιστήμιο αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας δώσω μία σύντομη παρουσίαση ορισμένα από τα βασικά στοιχεία για να έχετε μία εικόνα η οποία πολλές φορές δεν φτάνει στο κέντρο και μένει στους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και σπούδασαν στο Αιγαίο και σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε κορυφαίες θέσεις. Το Πανεπιστήμιο, όπως μόλις σας ανέφερε ο Γιάννης, επεκτείνεται στη μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, επικράτεια που παίρνει οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ευρώπη, μπορώ να σας πω, γεωγραφικά, συμπεριλαμβάνοντας δύο περιφέρειες, τόσο του Βορείου όσο και του Νοτίου Αιγαίου, 6 νησιά, 6 σχολές και 18 τμήματα. Μπορείτε να δείτε σε κάθε μία από τις σχολές μας εδώ ότι σε ορισμένα νησιά όπως τη Ρόδο ή τη Λέσβο είναι η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Κοινωνικών Επιστημών είναι όλα τα τμήματα εκεί. Όπως ενώ στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης που έχουμε 3 τμήματα, θα σας πούν οι κοσμήτορες περισσότερα στη συνέχεια, αυτά βρίσκονται στην Χίο, αλλά στη Χίο επίσης βρίσκεται και τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Στη Σύρο βρίσκεται τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και στην Σάμο βρίσκεται τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Και όλα αυτά μπορούν και υποστηρίζουν γιατί το Πανεπιστήμιο από πάρα πολύ νωρίς, επειδή ήταν ένα νησιωτικό πανεπιστήμιο, ανακάλυψε και προέβη σε αυτό που τώρα συζητάτε ως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας, αυτό που τώρα λέμε ως e-governance, e-learning, ψηφιακή επικοινωνία της διοίκησης ή της εκπαίδευσης. Για το Πανεπιστήμιο
Αιγαίο ήταν μια πρωτοπορία η οποία μας βρίσκει σήμερα πανέτοιμους και προηγμένους όλα αυτά τα πεδία. Η Σχολή Θετικών Επιστημών έχει και τα δύο τμήματά της επίσης στη Σάμμο και η Σχολή Περιβάλλοντος από τις πρώτες μας σχολές και ιστορικά βρίσκεται και έχει και τα δύο της τμήματα στη Λέσβο και το ένα της τμήμα στη Λίμνο. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία στα οποία θέλουμε να σταθεί κανείς? Το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών μας, καθώς είμαστε και ένα νέο πανεπιστήμιο και κατατασσόμαστε και διεθνώς στα νέα πανεπιστήμια, νεότερα των 50 ετών, και ανάμεσα σε αυτά είμαστε στις κορυφαίες κατατάξεις παγκοσμίως, μας διακρίνει η διεπιστημονικότητα, δηλαδή το ένα σημαντικό αντικείμενο ή πεδίο γνώσης, έρχονται πολλές επιστήμες μαζί να δώσουν γνώσεις στα παιδιά μας και να κάνουν νέα και καινοτόμα έρευνα. Είναι καινοτόμα ξεκινώντας από την εισαγωγή που κάναμε με το τμήμα περιβάλλοντος στις περιβαλλοντικές σπουδές στην Ελλάδα. Παραμένουμε το μόνο τμήμα που πραγματικά παρέχει σπουδές στην οικολογία, αλλά ταυτόχρονα κάνει και προηγμένη έρευνα στα εργαστήριά του, στα αντικείμενα που σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και το τμήμα ωκεανογραφίας και πολλά άλλα από τα τμήματά μας. Οι νέες μορφές εκπαίδευσης, όπως σας είπα, ξεκινήσανε όταν εμείς από το 2004 στα παιδαγωγικά τμήματα κατεξοχή στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών μελετάγαμε, σπουδάζαμε, ερευνάγαμε και δημιουργούσαμε συστήματα από απόσταση εκπαίδευσης για εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας μαζί όχι μόνο με την τεχνολογία αλλά και με την παιδαγωγική πρακτική που πρέπει να ακολουθεί τη μάθηση, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και όλα μας τα τμήματα και αυτή η ποιότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει τις σπουδές όλων των τμήματων. Τέλος, η διεθνοποίηση είναι ένα συστατικό μας στοιχείο από την πρώτη μέρα, καθώς όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, όλοι οι καθηγητές και καθηγήτριες, έχουν πολύ στενές σχέσεις με πλειάδα επιστημόνων, θα σας δείξω και αργότερα, σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Συγγράφουν μαζί με ερευνητικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές και φοιτητριές μας και μεταπτυχιακοί και διδάκτορες και διδακτόρισες. Οπότε αυτά τα τέσσερα συστατικά στοιχεία διέπουν όλα τα τμήματα και τους κυρίους άξονες που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο, που είναι το περιβάλλον και η ανάπτυξη, και εμείς εισαγάγουμε ένα και περισσότερο όχι μόνο την πράσινη ανάπτυξη αλλά και τη γαλάζια ανάπτυξη που είναι και το μέλλον στην πραγματικότητα μαζί με την πράσινη ανάπτυξη, την μελέτη της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και του πολιτισμού, συνδυάζοντας όλες τις προηγμένες και τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, τη διοίκηση στην οικονομία συμπεριλαμβανομένης και της μηχανικής στην οικονομία και διοίκηση που συμπεριλαμβάνει και μεταπτυχιακό στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τη μηχανική και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες νέες τεχνολογίες διέπουν όλα μας τα τμήματα και τις γνώσεις που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παίρνουν, αλλά και η Πολυτεχνική Σχολή ιδιαίτερα έχει τρία εντελώς καινοτόμα αντικείμενα τα οποία εισήγαγαν στην πραγματικότητα τα επιστημονικά πεδία, όπως το πεδίο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων, που ήταν το μόνο και το πρώτο τμήμα, ή όπως το τμήμα μηχανικών και πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, ή το μηχανικών οικονομίας και διοίκησης που σας ανέφερα. Εδώ μπορείτε να δείτε συνοπτικά, βασικά νούμερα, στα τμήματα και τις σχολές, τα πολύ σημαντικά εργαστήρια που έχουμε πλήρως εξοπλισμένα με τα τελευταία απαιτούμενα, τον τελευταίο απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό. Είμαστε το δυνατότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στη διαβίου μάθηση. Το ΚΕΔΒΗΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεχωρίζει μακράν και για τον αριθμό των προγραμμάτων που προσφέρει και για την ποιότητά του στην επιστημονική. Οι φοιτητές σε αυτό έχουν ήδη σπουδάσει και πάνω από 55.000 επιμορφούμενοι σε όλη στα τελευταία χρόνια. Έχουμε περίπου 18.500 φοιτητές και φοιτήτριες στα
προπτυχιακά, 2.000 στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και υποψήφιους διδάκτορες που παράγουν και αυτή καινοτόμα έρευνα. Και παρότι συγκριτικά με τα νούμερα αυτά είμαστε συγκριτικά υποστελεχωμένοι, ακριβώς επειδή ζούμε στις κοινότητές μας και στηρίζουμε το Πανεπιστήμιο, το οποίο αγαπούμε και στηρίζουμε, είμαστε λίγοι εκεί για να κάνουμε πολλά για πολλούς. Το βασικό μας στοιχείο είναι η σύνδεσή μας με την, όχι μόνο με την ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Σε έρευνα που έχουμε κάνει πρόσφατα, η πρακτική άσκηση που έχει η συντριπτική πλειοψηφία των τμήματων μας έχει συμβάλει στο τουλάχιστον το 1/3 των φοιτητών και φοιτητριών να βρουν άμεσα δουλειά σε συνέχεια της πρακτικής άσκησης που έχουν κάνει στο πλαίσιο των σπουδών τους. 70% των φοιτητών και φοιτητριών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, βρίσκουν δουλειά μέσα στο χρόνο κατά 70%. 68% βρίσκουν δουλειά ασχολούμενοι με το αντικείμενο το οποίο σπούδασαν, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες μαζί μας του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών είναι κατά τα τελικά καταλήγουν να είναι κατά 82% πλήρως απασχολούμενοι. Αυτό που πρέπει να διακρίνει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η ποιότητα σπουδών και έρευνας που παρέχει να αναγνωρίζεται διεθνώς. Γιατί εμείς οι πανεπιστημιακοί διακρινόμαστε από το έργο που παράγουμε και το επιστημονικό και το συγγραφικό, το οποίο αναγνωρίζεται από τους ομολόγους μας διεθνώς. Και έτσι χτίζεται η φήμη ενός πανεπιστημίου και οι δράσεις που αναπτύσσει είναι αυτές οι οποίες οδηγούν και στην θέση τους στις διεθνείς κατατάξεις. Πρέπει να επισημάνω ότι από το 2005, γνωρίζοντας την ποιότητα σπουδών του Αιγαίου, καλέσαμε εμείς το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το European University Association, να κάνει αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας. Μπορείτε να δείτε τι είναι αυτό το οποίο αναφέρουν. Είναι ένα ίδρυμα που κάνει περήφανο το προσωπικό και τους φοιτητές του και προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για σπουδαία περαιτέρω ανάπτυξη. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς να μπαίνουμε σε περισσότερα rankings και μόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε εισαγάγει το Πανεπιστήμιο σε 5-6 διαφορετικά rankings. Στο World Universities κατατασσόμαστε στο 5% παγκοσμίως των πανεπιστημίων. Εσωτερικά, στην πρώτη μεγάλη εξωτερική αξιολόγηση που έγινε στα ελληνικά πανεπιστήμια το 2006, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βγήκε πρώτο στη σειρά κατάταξης από την εξωτερική αξιολόγηση, με την Επιτροπή να αναφέρει ότι εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις και τα επιτέγματα του Πανεπιστημίου, ειδικά σε θέματα καινοτομίας, διεθνοποίησης, έρευνας, προβολής, τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία, όσο και στην έρευνα και σε όλη τη ηγεσία και στρατηγική. Γι' αυτό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξίζει άριστη κατάταξη. Και όπως σας είπα, βγήκε πρώτο σε εθνικό επίπεδο. Αυτά συνέχισαν σε 100 χρόνια μέχρι και σήμερα και όταν ιδρύθηκε το 2022 της εκπαίδευσης να πιστοποιήσει όλα τα προγράμματα σπουδών τα οποία όλα αρίστευσαν και επίσης να προχώρησε και η εξωτερική αξιολόγηση από διεθνείς κριτές όλων των τμήματων μας και όλα έχουν κριθεί με τις βέλτιστες αξιολογήσεις. Εδώ μπορεί να δείτε συνοπτικά κατατάξεις, καταλαβαίνετε πολύ ανταγωνιστικές σε επίπεδο παγκόσμιο, σκεφτείτε πόσα πανεπιστήμια υπάρχουν στον κόσμο. Δεν θέλω να σας κουράσω πηγαίνοντας, νομίζω ότι μπορείτε να δίνετε τα νούμερα και στη συνέχεια θα σας στείλουμε να έχετε και τα επιμέρους στοιχεία στη διάθεσή σας. Αρκεί να σας πω ότι και σήμερα μας ήρθαν τα νέα ότι ένας από τους καθηγητές μας είναι στους 10 κορυφαίους στον κόσμο σε θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής και governance.
Και σε αυτό το τμήμα και σε πολλά άλλα από τα τμήματά μας, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές μας, λόγω του έργου που παράγουν, κατατάσσονται συστηματικά στο 5, 2 με 10% παγκοσμίως πανεπιστημιακών ερευνητών και καθηγητών. Σας συνόψισα συνοπτικά γιατί οι υψηλές διακρίσεις έχουν σημασία. Μπορείτε να το δείτε και στη συνέχεια. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι τόσο και η νέα Εθνική Αρχή, όσο και οι προηγούμενοι ΑΔΥΠ, όσο και οι εξωτερικές αξιολογήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν πιστοποιήσει την ποιότητα και των σπουδών και της έρευνας. Όσον αφορά στη διεθνοποίησή μας, θα μπορούσα να σας αναφέρω εκατοντάδες μνημόνια ανά τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Erasmus, που είναι το πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Κινητικό, και μόλις προχτές είχαμε και τα 35 χρόνια εορτασμού του, από την έναρξη του Erasmus. Και το πιο σημαντικό για το πλαίσιο του Erasmus είναι ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανήκει πλέον σε μία από τις μεγάλες συμμαχίες που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμμαχίες πανεπιστημίων για να δημιουργήσουμε νέα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου ανήκει λοιπόν μαζί με Πανεπιστήμιο της Δανίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας και επικεφαλής το Παρίου ή της Γαλλίας σε συμμαχία η οποία θα δημιουργήσει ένα από τα νέα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που θα δημιουργηθούν. Βλέπετε τον αριθμό των χωρών με τους οποίους, στις οποίες, από τις οποίες έρχονται και καθηγητές και καθηγήτριες και φοιτητές και φοιτήτριες. Και όπως βλέπετε έρχονται από τον κόσμο. Εδώ δυστυχώς δεν φαίνεται λόγω του φωτός, αλλά σχετικά με το διεθνές προφίλ της αριστείας των καθηγητών μας που διδάσκουν τα παιδιά μας, αλλά τα διδάσκουν με ποιότητα σπουδών όχι μόνο στη διδασκαλία αλλά και στη μάθηση και στις σχέσεις που δημιουργούν μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, στις ποιοτικές κοινότητες που δημιουργούμε στα νησιά. Οι άριστοι αυτοί καθηγητές συγγράφουν με καθηγητές από όλο τον κόσμο. Εδώ βλέπετε ανά την υφήλιο τις συνεργασίες που έχουμε, που αποτελούν και αυτές ένα εχέγγυο όχι μόνο του διεθνούς προφίλ και των προοπτικών που ανοίγεται και για τους φοιτητές και φοιτητριές μας και για περαιτέρω σπουδές, αλλά και για τις επιμέρους συμφωνίες που συνάπτουμε με ευρωπαϊκά, μεσογειακά, ακαδημαϊκά δίκτυα και στα οποία επίσης καλούνται και φοιτητές και φοιτήτριες και των τριών κύκλων σπουδών να συμμετέχουν, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι μέσα οι προπτυχιακοί φοιτητές μας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας, οι διδάκτορες και οι διδακτόρισές μας, για να δημιουργήσουμε ένα νέο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Η έρευνα η οποία παράγουμε είναι και άριστα συνδεδεμένη με την σύνδεση, όπως βλέπετε, σε πολύ καινοτόμα αντικείμενα, όπως σας ανέφερα, στη γαλάζια ανάπτυξη, σε έξυπνες υπηρεσίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, σε κέντρα διαπεριφερειακής ανάπτυξης της καινοτομίας και της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Μπορεί να έχετε παρακολουθήσει και στα μέσα, συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις ψηφιακής μετάβασης των νησιών μας και με τις μεγάλες πρωτοβουλίες όπως την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση της Αστυπάλαιας, την ηλεκτροκίνηση στη Χάλκη, στην Τήλο και το μεγάλο πρόγραμμα που έχετε στο Νότιο Αιγαίο για τη μετάβαση της Ρόδου ως ενός πρότυπου βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με διεθνή δίκτυα και την TUI. Άρα, συνοψίζοντας το γιατί να σπουδάσει κανείς στο Αιγαίο, γιατί η ποιότητα ζωής των νησιών δεν έχει να κάνει μόνο με το φυσικό κάλος, αλλά έχει να κάνει και με τις πραγματικές σχέσεις με τις οποίες αναπτύσσουν και με την ασφάλεια, η οποία προφανώς για τα δικά μας τα νησιά δεν
χρήση όλων αυτών των νέων παρεμβάσεων που φαίνονται απαραίτητες και με πρόσφατα νομοθετήματα για τα πανεπιστήμια. Το φυσικό περιβάλλον είναι το κάλος των νησιών μας που έρχονται από όλα τα μέλη της γης για να το απολαύσουν. Είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι 24/7 με ανοιχτές πόρτες όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Καλύπτουμε τις ανάγκες φοιτητικής με έρημνας, πάντα με έμφαση στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά καταβάλλεται και κάθε προσπάθεια και ιδιαίτερα παρέχεται ευτελούς κόστους καθημερινή σύντηση με 3 γεύματα σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Και οι ανθρώπινες σχέσεις που τα παιδιά μας αναπτύσσουν σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα δεμένη, είναι αυτά που, όπως λέμε, λένε τα ίδια τα παιδιά και οι απόφοιτοί μας. Εμείς στο Αιγαίο, όταν φεύγουμε, κλαίμε. Και το λένε και το τονίζουν και το ξανατονίζουν. Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που κοίταξα να τονίσω έχουν να κάνουν με την πετυχημένη και άμεση απορρόφηση φοιτητών και φοιτητριών και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και βέβαια διδακτόρων, τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών που τους δίνουν γνώσεις για να μπουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας και αυτά τα γνωστικά αντικείμενα που τους επιτρέπουν να πάρουν όχι μόνο εξειδίκευση σε τομείς εχμής, αλλά και να πάρουν και δεξιότητες και πρόσθετες γνώσεις όπως επί των τεχνολογιών και λοιπόν για να μπορέσουν ευαισθησία στην αηφορία, στην κοινωνική ισότητα κτλ. Για να ενταχθούν σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Εδώ μπορείτε να δείτε, για να μην σας κουράσω περαιτέρω έτσι επεξήγηση για τις για την τεκμηρίωση της ποιότητας σπουδών μας και γιατί κανείς μπορεί και πρέπει να σπουδάσει στο Αιγαίο, το οποίο καλούμε και εσάς να μας ρωτήσετε τι περαιτέρω θα θέλατε και τα παιδιά μας τελικά να την Ελλάδα να έρθουν να γνωρίσουν το Αιγαίο καλύτερα με τα επιτεύγματα που μέχρι σήμερα έχει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε εδώ. Ωραία. Κυρία Πετσιλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να καθίσετε. Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε μαζί μας τους 5 κοσμήτορες από τις διαφορετικές σχολές και μία κοσμητόρισα. 6. Βιάζεστε. Βιάζεστε. Πολύ βιάζεστε. Έχουμε 2 με φυσική παρουσία, οπότε θα ξεκινήσω από τον κύριο Γιάννη Σεημένη. Αν δεν κάνω λάθος, μας έχει έρθει από τη Ρόδο. Είναι κοσμήτερος σχολής των ανθρωπιστικών επιστημών. Έλατε να καθίσετε δίπλα μου. Και, παρακαλώ. Και με τον κύριο Στέλιο Ξανθόπουλο, ο οποίος μας έχει έρθει από τη Σάμμο και είναι κοσμήτερος θετικών επιστημών. Επίσης, μαζί μας συνδεδεμένη είναι η κυρία Μαρία Λεκάκου, που είναι κοσμητόρισσα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης. Καλώς ήρθατε, κυρία Λεκάκου. Είναι ο κύριος Νικόλαος Ζούρος, ο οποίος είναι κοσμήτερος σχολής των κοινωνικών επιστημών. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, ο οποίος είναι κοσμήτερος σχολής του περιβάλλοντος. Και έχουμε και τον εορτάζοντα, χρόνια πολλά, τον κύριο Πέτρο Καβάσαλη, ο οποίος είναι κοσμήτερος της Πολυτεχνικής Σχολής. Δεν τον βλέπουμε. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων για να μας πούνε λίγο για τις σχολές και τα τμήματα. Και μετά θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος και φυσικά μετά μπορούμε να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Επίσης, να σημειώσω ότι όπως είπε η κυρία Βιτσιλάκη, όλα τα στοιχεία θα σας στείλουμε αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου. Κυρία Λεκάκου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, καλημέρα σας. Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί. Εγώ είμαι συνδεδεμένη από πολύ μακριά, από τις Βρυξέλλες. Σας μιλάω από την Ένωση των Νησιωτικών και Θαλάσσιων Περιφερειών. Και θα παρουσιάσω τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, η οποία βρίσκεται εξ ολοκλήρου στοιχείο. Και να πω ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ήταν το πρώτο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δείχνοντας και την ταυτότητα του Πανεπιστημίου μας με την διοίκηση και την επιχειρηματικότητα των Αιγαιοπελαγητών. Ακολουθεί το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι στην απόλυτη σχέση με τον τόπο και
με την παγκόσμια έρευνα και το καινούριο μας τμήμα, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, μια και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν η πρώτη ακαδημαϊκή μονάδα όπου αναπτύχθηκαν εκτεταμένες και σε βάθος μελέτες για τον τουρισμό και τα πρώτα μεταπτυχιακά τμήματα στην Ελλάδα. Οι δράσεις της σχολής μας και η αποστολή που σχετίζονται και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι προφανώς η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην διοίκηση, με έμφαση βέβαια τους εμβληματικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας που είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. Αξίζει, πριν περάσω στα υπόλοιπα, να πω ότι η Σχολή Επιστημότητας Διοίκησης είναι και η πρώτη πανεπιστημιακή σχολή στην Ελλάδα που ξεκίνησε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, μια και οι μεγαλύτεροι από εμάς θυμόμαστε ότι αυτό ξεκίνησε στα ΚΑΤΕ ή στα ΤΕΗ. Αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή οι σπουδές σε πλήρη συνάφεια με τον τόπο αλλά και το ιστορικό επιχειρηματικό παρελθόν, χαρακτηρίζουν την καινοτομία της σχολής μας που στοχεύει και βρισκόμαστε στην κουλτούρα και εμείς όλου του Πανεπιστημίου που παρουσίασε η Πρίτα Άλισά μας πριν, σπουδές με κοινωνική και τεχνική καινοτομία σε ένα πολύ δεμένο περιβάλλον, όπως μ' αρέσει να λέω, ξέρουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με το μικρό τους όνομα, αυτό είναι το σλόγγαν της σχολής μας και προφανώς δουλεύουμε ερευνητικά με τα νησιά και τις χώρες όλου του κόσμου στην επιχειρηματικότητα, τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση, την ναυτιλία και τον τουρισμό. Και βέβαια αξιοποιούμε πάρα πολύ και τη συγγένεια, την εγκύτητα τη γεωγραφική με το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση πως μέσα από τις σχολές δημιουργούμε νέα δίκτυα έρευνας, διδασκαλίας και καινοτομίας και με τις άλλες σχολές, είτε μέσω των δικτύων, είτε από την γεωγραφική μας εγκύτητα. Το Αιγαίο μας ενώνει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσω τον κύριο Ζούρο, Κοσμήτερα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Κύριε Ζούρο, λίγα λόγια και από εσάς. Καλημέρα και από μένα. Είναι και για μένα, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρίσκομαι με φυσική παρουσία κοντά σας. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών βρίσκεται στη Μυτιλίνη, στο νησί της Λέσβου, περιλαμβάνει 4 τμήματα. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το Τμήμα Γεωγραφίας, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτισμικής Θεολογίας και Επικοινωνίας. 3 από αυτά τα τμήματα ήταν τα πρώτα στο είδος τους που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, το Τμήμα Γεωγραφίας και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Αυτό που προσπαθούμε στη σχολή είναι να αναπτύσσουμε συνέργειες ανάμεσα στα τμήματα. Τα σύγχρονα προβλήματα χρειάζονται διεπιστημονικότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν και στα τμήματα της σχολής προσπαθούμε να επεκτείνουμε μέσα από τον ελεύθερο διάλογο, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά προβλήματα που ειδικότερα αντιμετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και η χώρα ολόκληρη. Σε ένα περιβάλλον όπου ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι κυρίαρχα, νομίζω σπουδές στη δική μας σχολή παίρνουν ένα ιδιαίτερο νόημα. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση επίσης στις συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε τα τμήματα της σχολής, συνεργαζόμαστε οι σχολές που βρισκόμαστε στη Μυτιλίνη, όπως με τα τμήματα της σχολής περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και φορείς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε βασικό στοιχείο στις σπουδές μας την εξωστρέφεια και την ποιότητα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στους φοιτητές και γι' αυτό θέλω να επισημάνω αυτό που και η Πριτάνησα ανέφερε προηγουμένως, ότι τα παιδιά όταν φεύγουν από τα τμήματα στη σχολή μας πραγματικά εκφράζουν μια λύπη, γιατί τελειώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη δική τους ζωή, ένα κεφάλαιο που είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ενδεχομένως είχαν φανταστεί όταν πρωτοέρχονταν για να σπουδάσουν στη σχολή. Τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από τις σχολές να έρθουν σε επαφή με πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα και κυρίως με πολύ υψηλή έρευνα η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς. Τα τμήματα της σχολής έχουν επίσης πολύ μεγάλη διασυνδεσιμότητα με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού φορέα, για τα ζητήματα της πρακτικής άσκησης. Και βέβαια τα μεταπτυχιακά, οι μεταπτυχιακές σπουδές που αναπτύσσουν τα τμήματά μας δίνουν την δυνατότητα σε να προσελκύσουν επίσης πολλούς επιστήμονες οι οποίοι είναι απόφοιτοι και άλλων πανεπιστημίων που έρχονται να σπουδάσουν στη Μυτιλήνη, αλλά ταυτόχρονα δίνουν δυνατότητα και στα παιδιά τα οποία εισάγονται στο πανεπιστήμιο να συνεχίσουν σε αυτό το τομέα. Ωραία, κύριε Ζούρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τη σκητάλη στον κύριο Παναγιώτη Δημητρακόπουλο. Γεια σας, κύριε Δημητρακόπουλε. Είναι κοσμήτερας της Σχολής Περιβάλλοντος. Ναι, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι και εγώ που δεν είμαι εκεί. Εγώ θα σας παρουσιάσω σε αυτό το πρώτο εισήγηση λίγα πράγματα για τη Σχολή Περιβάλλοντος. Η Σχολή Περιβάλλοντος συγκροτείται από τρία τμήματα. Το πρώτο είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος που λειτουργήσε από το 1986 και τυπικά είναι το τμήμα το οποίο ίδρυσε και εδραίωσε τις περιβαλλοντικές σπουδές στη χώρα. Η διεπιστημονικότητα είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό και συστατικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών τους, όπως και των υπολείπων τμήματων της Σχολής Περιβάλλοντος, και θεραπεύει αντικείμενα όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ενεργειακή μετάβαση, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Το δεύτερο τμήμα της σχολής είναι το Τμήμα Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, που λειτουργεί από το 1999, και είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό τμήμα που θεραπεύει αυτό το αντικείμενο στη χώρα. Προσφέρει σπουδές σε θέματα διεργασιών του θαλασσίου περιβάλλοντος, της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Και το τρίτο τμήμα, το οποίο είναι στη Λίμνο, είναι το νεωτερικό τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής, είναι το πιο καινούριο μας από το 2009, και το οποίο έχει ένα χαρακτηριστικό, διαφοροποιείται θεματολογικά από τα γνωστά και αντίστοιχα τμήματα επιστήμης τροφίμων και διατροφής, γιατί προφανώς πέρα από τις αναμενόμενες θεματικές των τροφίμων και της διατροφής, θεραπεύει και νεωτερικά αντικείμενα όπως αυτό της νανοτεχνολογίας, των διατροφικών πολιτικών και της σύνδεσής τους με τη δημόσια υγεία ή της διατροφογενετικής. Ο καθρέφτης των τμήματων μας είναι η απόφοιτή μας και σε πολλές περιπτώσεις και αυτή είναι και η μοναδική απόδειξη της επιτυχίας μας. Οπότε θα πρέπει να πούμε ότι όπως σημείωσε και η Πριτάνησα, η κυρία Βιτζηλάκη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ανέρχεται πάνω από το 70% σύμφωνα με την τελευταία έρευνά μας, εργάζονται είτε ως περιβαλλοντολόγοι, πολλές φορές κατέχοντας και πρωτοπόρες και θέσεις ή κορυφές, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είτε στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, είτε σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων, είτε ως ωκεανογράφοι ή ιχθυολόγοι σε φορείς του δημόσιου και σε εταιρείες θαλασσίων και παράκτων κατασκευών, σε οργανισμούς προστασίας της φύσης, ή σε εργαστήρια ελέγχου ποιότητας υδάτων και είτε ως στελέχη στη βιομηχανία τροφίμων και διατροφής, σε φορείς αγροτικής περιφερειακής ανάπτυξης ή σε φορείς σχετιζόμενους με τον αγροτουρισμό ή τον γαστρονομικό τουρισμό.
για να αντιστοιχίσω και τα τρία τμήματα. Και τα τρία τμήματα προσφέρουν σπουδές οι οποίες είναι πιστοποιημένες στη βάση διεθνών απαιτήσεων και προτύπων. Η μοναδικότητά τους πολλές φορές τα κάνει να συγκρίνονται μόνο με διεθνή τμήματα και πανεπιστήμια. Και επίσης θα πρέπει να σημειώσω ότι προσφέρουν εθνικά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διδακτορικές σπουδές, και επίσης είναι αρκετά έντονη η δραστηριότητά τους σε άλλες δομές εκπαίδευσης, όπως είναι τα θερινά σχολεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε. Θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο. Ναι, χρόνια πολλά, κύριε Καβάσαλη. Καλώς ήρθατε. Να συνεχίσουμε με εσάς, κύριε Σεϊμένη. Κοσμήτερα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στη Ρόδο είστε, σωστά? Στη Ρόδο. Έναν ασφαλή και ελκυστικό προορισμό για όλους τους φοιτητές. Η σχολή μας αποτελείται από τρία τμήματα. Τα δύο αρχικά και βάση της σχολής, τα δύο παιδαγωγικά τμήματα που ιδρύθηκαν με την πρώτη ομάδα το 1984 και το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών που ακολούθησε με την ομάδα 9 τμήματων και το πρόγραμμα ΕΠΑΕΚ. Όσον αφορά βέβαια τα δύο παιδαγωγικά τμήματα, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, οι δικές τους πρωτοβουλίες αλλά και οι θεματικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι σαφώς καθορισμένα και αποτελούν πάντα ένα σημείο αναφοράς για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα αντικείμενα και την συγκεκριμένη επαγγελματική προοπτική. Όσον αφορά το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, που πρόκειται για ένα μοναδικό τμήμα στην ελληνική περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα μπορούσαμε να πούμε και ευρύτερα. Είναι ένα τμήμα στην περιοχή των περιφερειακών σπουδών, όπως λέμε, με τρεις κατευθύνσεις, με αποφύτους που έχουν εξειδικευθεί στις διεθνείς σχέσεις, στην αρχαιολογία, καθώς και στην γλωσσολογία. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ο καθρέφτης μας είναι οι απόφοιτοί μας και αυτούς σίγουρα μπορείτε να τους βρείτε πλέον σε όλα τα μέρη του κόσμου, από κοντινές μέχρι πολύ μακρινές χώρες και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι καθαρά ειδικά για μας στη Ρόδο και ελπίζουμε να αποτελέσουμε και στην συνέχεια έναν στόχο των υποψήφιων φοιτητών. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στέλιο Ξανθόπουλο, Κοσμήτερα Θετικών Επιστημών. Εσείς είστε στη ΣΑΜ. Το βλέπω τώρα. Μπορείτε να πάρετε το δικό. Λοιπόν, γεια σας. Λέγομαι Στέλιο Ξανθόπουλος. Είμαι κοσμήτωρα στη Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Σας πω δύο λόγια για τη σχολή. Η σχολή αποτελείται από δύο τμήματα. Προς το παρόν είναι ακόμα μικρή με αυτή την έννοια. Αποτελείται από το τμήμα μαθηματικών και από το τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Όπως καταλαβαίνετε και από τους τίτλους, υπάρχει μία έμφαση στα μαθηματικά σαν ένα βασικό υπόβαθρο. Προφανώς ένα τμήμα μαθηματικών, το τμήμα μαθηματικών μάλλον είναι ένα κλασικό τμήμα μαθηματικών και δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σχολή θετικών επιστημών, όπως όλοι ξέρουμε. Το τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών όμως είναι αυτό που ονομάζω η ρεαλιστική καινοτομία, η οποία βασίζεται πάνω στα μαθηματικά. Είναι κατά κάποιο τρόπο το παράδειγμα που δείχνει ότι με τα μαθηματικά μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον επαγγελματικά. Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών χρησιμοποιεί τα μαθηματικά σαν βάση και εκεί πάει και χτίζει ένα επικοδόμημα,
το οποίο έχει να κάνει με τα χρηματοοικονομικά και τα αναλογιστικά. Το βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του όταν σκέφτεται την Σχολή Θετικών Επιστημών είναι το εξής. Η εποχή μας έχει πάρα πολλά δεδομένα τα οποία αυξάνονται συνέχεια. Τα δεδομένα αυτά θέλουν τακτοποίηση, θέλουν ερμηνεία, θέλουν ανάλυση και θέλουν και μοντελοποίηση. Για να τα κάνεις αυτά χρειάζεσαι μαθηματικά, χρειάζεσαι στατιστική, χρειάζεσαι δεξιότητες πληροφορικής. Όλα αυτά τα προσφέρουμε στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Από την άλλη, αν κανείς δει το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, αυτό πάντοτε διακατέχεται από μια κατάσταση αβεβαιότητας. Χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα, όπως πολλοί από εσάς θα ξέρετε, μελετάται μέσω των πιθανοτήτων. Επομένως, και εκεί χρειάζονται και τα μαθηματικά, χρειάζονται οι πιθανότητες, χρειάζεται αυτή η οπτική, ούτως ώστε να μπορούν οι μελλοντικοί επαγγελματίες να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες να είναι καλά τεκμηριωμένες επάνω στη βάση των δεδομένων, τα οποία είναι πολλά και κυκλοφορούν. Επομένως, αυτά είναι τα βασικά για την σχολή. Θέλω να πω ότι διοργανώνουμε συστηματικά διεθνή συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία σε τομείς του αντικειμένου μας, μαθηματικά, στατιστική, αναλογιστικά, χρηματοοικονομικά, διαχείριση κινδύνων και φυσικά έχουμε πολλές συνεργασίες και με άλλα πανεπιστήμια και με επαγγελματικούς φορείς, σας λέω για παράδειγμα την Ένωση Αναλογιστών. Να πω επίσης ότι, μια και αναφέρθηκα στα συνέδρια και για να δείξω το εύρος που έχει το αντικείμενο, ότι πριν από τον κορονοϊό, ένα χρόνο πριν από τον κορονοϊό, είχαμε διοργανώσει ένα διεθνές συνέδριο μαθηματικής βιολογίας, το οποίο, τέλος πάντων, έμοιαζε σαν να ήταν αρκετά επίκαιρο, δεδομένου ότι μετά ήρθε ο κορονοϊός. Θέλω να πω επίσης σχετικά με τις επαγγελματικές δυνατότητες ανθρώπων οι οποίοι σπουδάζουν τέτοιου είδους επιστήμες, ότι σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics της Αμερικής, η ζήτηση για μαθηματικούς και στατιστικούς αναμένεται να αυξηθεί κατά 33% μέχρι το 2030, το οποίο είναι πολύ περισσότερο από το μέσο όρο όλων των άλλων επαγγελμάτων. Και θα λέει κανείς, βέβαια, εντάξει, η ζήτηση αυξάνεται, με τους μισθούς τι γίνεται? Ο διάμεσος μισθός είναι γύρω στα $100,000. Θα μου πείτε, στην Αμερική. Εντάξει, είναι κάποια ένδειξη των πραγμάτων τα οποία έρχονται. Διάμεσο σημαίνει ότι οι μισοί έχουν πάνω από $100,000 μισθό και οι άλλοι μισοί κάτω από $100,000 μισθό. Και θέλω να πω ότι έχουμε εξαιρετική απορροφητικότητα στον αποφύτων μας. Στα πάνω από τα 100,000 ή στα κάτω από τα 100,000. Σε όλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων με τον κύριο Πέτρο Καβάσαλη, ο οποίος είναι κοσμήτερος Πολυτεχνικής Σχολής. Κύριε Καβάσαλη, είστε εδώ μαζί μας. Χρόνια πολλά κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Θέλω να σας χαιρετήσω από τα Χανιά. Είμαι στα Χανιά. Μας φιλοξενεί το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου σε ένα workshop, ένα διεθνές workshop. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο φιλοξενεί ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στην πληροφορική, τις επικοινωνίες, την αυπηγική, συζητώντας και δημιουργώντας τεχνολογίες που θα κάνουν το πλοίο πιο αυτόματο και φυσικά την ασφάλεια των επιβατών καλύτερη. Το λέω αυτό για να δείξω ότι η Πολυτεχνική Σχολή είναι μια σχολή εκφύσεως διεθνοποιημένη. Τα αντικείμενα της σχολής ευνοούν τη συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, με τη βιομηχανία, και έχουμε να επιδείξουμε αρκετά μεγάλες περγαμηνές σε αυτές τις συνεργασίες. Συμμετέχουμε σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή projects, χρηματοδοτήσεις από τη βιομηχανία. Είμαστε μια δυναμική νέα σχολή. Έχουμε την ορμή της νεότητας, γιατί έχουμε ένα μικρό παρελθόν ζωής ως σχολή. Έχουμε βέβαια και την ασφάλεια της ιστορίας, διότι τα τμήματά μας έχουν μια μεγαλύτερη ιστορία από τις σχολές. Ήμασταν τμήματα μηχανικών κάπως απομονωμένα και γινόμαστε σιγά σιγά μια πολυτεχνική σχολή, σαν όλες τις άλλες.
Έχουμε ένα τμήμα πληροφορικής και επικοινωνιών στη ΣΑΜΟ. Έχουμε ένα τμήμα που αφορά που προετοιμάζει μηχανικούς για την επιχείρηση, μηχανικούς οικονομίας και διοίκησης, λέμε, και έχουμε ένα τμήμα σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών στη ΣΥΡΟ. Άρα, λοιπόν, μεταξύ ΣΑΜΟ, ΧΥΟΥ και ΣΥΡΟΥ φτιάχνουμε μια σχολή, όλο με μεγαλύτερη συνεκτικότητα, προοδευτικά μεγαλύτερη συνεκτικότητα, που αυτό προκύπτει από τα κοινά μαθήματα που ετοιμαζόμαστε να δημιουργήσουμε. Μια σχολή η οποία, αν και βρίσκεται σε διαφορετικούς χώρους, έχει την πολυτέλεια της χρήσης των καινούριων τεχνολογιών και όπως οι σύγχρονες οικογένειες χρησιμοποιεί όχι το Skype, αλλά πιο εξελιγμένα μέσα επικοινωνίας για να έχουμε αυτή την επικοινωνία που χρειάζεται, κοινά μαθήματα, να μπορούμε δηλαδή να, η μηχανική των τριών τμήματων να συνδιαλέγονται μεταξύ τους, οι καθηγητές να μπορούν να προσφέρουν κοινά μαθήματα. Αυτός είναι ο στόχος μας τα επόμενα χρόνια, για να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο, για να γίνουμε ακόμη πιο συνεκτική σχολή, για να εγκαθιδρύσουμε την παρουσία ακόμη πιο ισχυρή της σχολής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα στόχο συγκεκριμένο. Προετοιμάζουμε αυτούς που χρειάζεται η σύγχρονη επιχείρηση. Είμαστε η Πολυτεχνική Σχολή της Σύγχρονης Επιχείρησης. Κοιτάξτε, μπορείτε να το καταλάβετε από τους τίτλους που ανέφερα. Προετοιμάζουμε στελέχη για τη βιομηχανία εκεί ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της σύγχρονης βιομηχανίας. Ψηφιοποίηση, πληροφορική και επικοινωνίες, σχεδιασμός νέων προϊόντων. Είναι ό,τι πιο σημαντικό σήμερα χρειάζεται η επιχείρηση, καινοτομία, η χώρα. Και βέβαια η επικοινωνία μεταξύ του management και των τεχνικών, που μια ειδική δυνατότητα που θεραπεύει το ΤΜΟΔ, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στοιχείο. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε σε μία λέξη να πω, είμαστε η Πολυτεχνική Σχολή της καινούργιας επιχείρησης, καινοτόμου επιχείρησης, και αυτό φαίνεται, αποδεικνύεται. Έχουμε πολύ υψηλό βαθμό απορρόφησης των αποφύτων μας στη βιομηχανία. Πολύ υψηλό. Γρήγορα, στους 6 μήνες οι απόφοιτοί μας βρίσκουν δουλειά. Όσοι θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και δεν έχουν τη διάθεση να δοκιμάσουν τη τύχη τους σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά εν ολίγης. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να αρχίσω και αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων από εσάς. Δηλαδή να το πάμε τούμπα τώρα, να το πάμε ανάποδα. Αν μπορείτε μέσα σε 2 λεπτά, για να διευκολύνουμε μετά και την κουβέντα εδώ με τους δημοσιογράφους, θα μπορούσατε λίγο να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ακριβώς με τι ασχολούνται οι φοιτητές σας, σε ποια μηχανική ακριβώς εκπαιδεύετε, να μας δώσετε λίγο μεγαλύτερο βάθος για την ψηφιοποίηση. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια λογική ερώτηση. Λοιπόν, εμείς δεν ετοιμάζουμε μηχανικούς που αποτελούν τον κορμό της μηχανικής τον 20ο αιώνα, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς που ασχολούνται με τη χημεία. Προφανώς αυτές οι δραστηριότητες είναι και δραστηριότητες του 21ου αιώνα, αλλά κοιτάξτε, όλες αυτοματοποιούνται. Και η αυτοματοποίηση έχει 3 βασικά στοιχεία και αυτούς τους μηχανικούς φτιάχνουμε κυρίως. Το πρώτο στοιχείο είναι η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε μεγάλη έκταση. Αυτό κάνει το best, το τμήμα στη ΣΑΜΟ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο σχεδιασμός προϊόντων, που πια είναι μια διαδικασία πολύπλοκη. Δεν είναι μια διαδικασία στο εργαστήριο, μια διαδικασία κοινωνική. Ο καταναλωτής συμμετέχει στο σχεδιασμό του προϊόντος. Έχετε ακούσει για versions α, β. Ένα προϊόν γίνεται όσο γίνεται και εξελίσσεται. Υπάρχει μια version, version 2, version 3, version 4. Τα προϊόντα γίνονται υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Αυτά κάνουμε στη ΣΥΡΟ. Και στοιχείο, η μηχανική είναι ένα είδος μηχανικού που οι επιχειρήσεις, όταν το αντιλαμβάνονται, το επιζητούν, και γιατί ανταποκρίνεται σε μία ανάγκη. Ξέρετε, υπάρχει το management και υπάρχουν και οι μηχανικοί του πεδίου. Και τις πιο πολλές φορές η επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, οι μηχανικοί του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης γεφυρώνουν αυτό το κενό. Και αυτό είναι μια επιτυχία του τμήματος. Είναι ένα αντίστοιχα τμήματα βλέπουμε στις οικονομίες που είναι πολύ εξειδικευμένες. Π.χ. στην οικονομία της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας. Η δική μας οικονομία δεν είναι πάντοτε τόσο εξειδικευμένη, αν και η βιομηχανική ανάπτυξη είναι αύξουσα το τελευταίο καιρό. Το τμήμα όμως έχει καταφέρει να βρει
ακριβώς τα κανάλια και να διοχετεύει τους αποφύτους με επιτυχία στις βιομηχανίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, στις βιομηχανίες που συνήθως απορροφούν τους αποφύτους μας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πολύ. Να είστε καλά, ζηλευτά που είστε στα Χανιά και εμείς εδώ στην Αθήνα. Αφού τα πάω τούμπα, να μιλήσουμε λίγο για τις προοπτικές επαγγελματικές αποκατάστασης. Θα προτιμούσα στα πάνω από τα 100.000 δολάρια, αλλά το ξέρετε εσείς καλύτερα, τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κατευθείαν από κάτι το οποίο θα πάρω από τον κύριο Καβάσαλη. Είναι κάτι που μοιραζόμαστε κι εμείς. Και θέλω να το πω. Η εποχή μας, έχω την αίσθηση ότι έχει μεγάλη ανάγκη από κάποιου τύπου επιστημονικούς ενδιάμεσους, όπως τους ονομάζω. Είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ένα αντικείμενο π.χ. χρηματοοικονομικά, με αυτούς οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται πολύ καλά ποσοτικές και μαθηματικές μεθόδους. Επομένως, χρειάζεσαι, και αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Θέλεις τους βιολόγους και αυτούς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους. Πρέπει να συνεννοηθούν αυτοί μεταξύ τους. Αυτούς τους ενδιάμεσους, λοιπόν, προσπαθούμε κι εμείς με κάποιο τρόπο να φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πατάνε σε δύο βάρκες, αλλά με πολύ καλή γνώση των αντικειμένων. Τώρα, μετά από την παρένθεση, θα περάσω κατευθείαν στην απορροφητικότητα, επειδή με ρωτήσατε για την απορροφητικότητα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, δουλεύουν στην Moody's, δουλεύουν στις μεγάλες εταιρείες συμβούλων, Pricewaterhouse, Ernst & Young κτλ. Είχαμε έναν απόφυτό μας, αυτό ήταν τους πρώτους αποφύτους, ο οποίος ήταν lead economist στην νομισματική αρχή των Βερμούδων, τώρα νομίζω είναι κάπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες σε πολύ ψηλές θέσεις και σε πιο χαμηλές θέσεις φυσικά, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε στοιχηματικές εταιρείες, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες βιοστατιστικής, ανάπτυξης λογισμικού κτλ. Κτλ. Δεν έχει τέλος ο κατάλογος. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι έχουμε χιλιάδες αποφύτους, αλλά οι περισσότεροι αποφύτοι μας έχουν βρει ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και πολύ γρήγορα μετά την αποφύτησή τους. Θα μου πείτε, όλοι δουλεύουν αμέσως μετά? Όχι, αρκετοί πηγαίνουν να κάνουν μεταπτυχιακά, αλλά και εκεί ο δρόμος είναι πολύ καλά ανοιχτός από ό,τι φαίνεται για αυτούς. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μεταπτυχιακά στο Warwick, στην Οξφόρδη, στο Imperial, στο UCL, στο LSE, στο ETH, στη Ζυρίχη. Και επίσης έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ακολουθήσαν και ακαδημαϊκή καριέρα στη συνέχεια. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το δρόμο τον οποίο μπορούν να πάρουν οι απόφοιτοί μας στη συνέχεια, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Είναι σημαντικό στην εποχή μας να έχει κανείς την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί, τελειώνοντας, έστω κάνοντας και κάποιο μεταπτυχιακό, να μπορέσει να διεκδικήσει με πολύ ανταγωνιστικό τρόπο μία θέση διεθνώς. Ωραία. Κύριε Ζούρο, να περάσω εσάς να μας πείτε λίγο, όχι για τις προοπτικές τόσο, αλλά όσο για τις συνεργασίες που έχουν τα τμήματα της σχολής σας με το εξωτερικό και νομίζω ότι έχετε και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σωστά? Καλά, εγώ να μου σε ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη, με ακούτε? Εγώ για αυτό σε πήρα, γιατί θέλω να σε ακούσω. Ωραία. Θα ήθελα να σας πω ότι πράγματι έχουμε ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, από την Ιαπωνία, από την Κίνα μέχρι την Λατινική Αμερική και τον Καναδά. Συμμετέχουμε και προφανώς μια πολύ μεγάλη
ένα πολύ μεγάλο εύρος και διεθνών οργανισμών, όπως για παράδειγμα η UNESCO, αλλά και πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη. Διοργανώνουμε διεθνή σχολεία θερινά, στα οποία έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές πραγματικά από μια τεράστια γκάμα πανεπιστημίων. Δίνουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές μας και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συμμετέχουν στον επιστημονικό διάλογο και στην επιστημονική έρευνα, η οποία γίνεται για κρίσιμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό, όπως τα ζητήματα της παρακολούθησης και κατόπτευσης του χώρου, στα ζητήματα του πολιτισμού και της πολιτισμικής διαχείρισης, αλλά και στα ζητήματα που είναι τα κυρίαρχα, τα οποία συζητώνται στα διεθνή φόρα, όπως είναι τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι ζητήματα που σχετίζονται με τις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι οριζόντιες πολιτικές που περνούν σε όλα τα επίπεδα. Οι συνεργασίες αυτές είναι προφανές ότι δίνουν αποτελέσματα. Φοιτητές μας, αλλά και απόφοιτοι μας, είναι σήμερα συνεργάτες σε μεγάλα φόρα, την Παγκόσμια Τράπεζα, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από την UNESCO. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από ξένα πανεπιστήμια να κάνουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε όλα τα τμήματα, και αυτό δείχνει ακριβώς την ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης που παράγεται στο χώρο αυτό. Διοργανώνουμε σε συνεργασία, όπως σας είπα, με διεθνείς οργανισμούς, συναντήσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικές δράσεις. Και όλο αυτό δείχνει το επίπεδο της έρευνας και της εκπαίδευσης που παράγεται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο που μπορεί να βρίσκεται στα όρια του ευρωπαϊκού χώρου, στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκεται στην καρδιά του επιστημονικού και εκπαιδευτικού γίγνεσθε αυτής της Ηπείρου. Και νομίζω ότι και το επίπεδο των δημοσιεύσεων, αλλά και της κατάταξης των τμήματων και της σχολής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεθνώς, προβάλλουν αυτή την εικόνα, την εικόνα της ποιότητας, την εικόνα της εκπαίδευσης, η οποία κρατάει όλα τα υψηλά στάνταρ τα οποία απαιτούμε από ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο. Κύριε Ζούρο, ευχαριστούμε πολύ. Μου δώσετε μια καλή πάσα να περάσω στον κύριο Δημητρακόπουλο, να δούμε πώς τα διεθνή προγράμματα σπουδών, αλλά και πώς οι υψηλοί δείκτες της έρευνας επηρεάζουν την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία στα τμήματα της δικής σας σχολής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ένα από τα συστατικά των σπουδών στη σχολή περιβάλλοντος είναι ο διεθνής χαρακτήρας τους. Και τα τρία τμήματα έχουν αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα που εστιάζουν στην έρευνα. Και επίσης υπάρχουν και τμήματα τα οποία για πάνω από 15 χρόνια συνεργάζονται στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Erasmus, Mundus, σε κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν έχουμε την δυνατότητα οι ξένοι φοιτητές να είναι στα νησιά μας και να απαλαμβάνουν πέρα από την ποιότητα των σπουδών και την φιλοξενία μας, και αντίστοιχα οι Έλληνες φοιτητές να συμμετέχουν μαζί τους, κυρίως οι τελειόφοιτοι, σε κοινά μαθήματα ή δραστηριότητες, και επίσης το πολύ σημαντικό να έρχονται σε επαφή με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, όπως μπορούν να το κάνουν και μέσω του προγράμματος Erasmus. Το δεύτερο επίσης χαρακτηριστικό είναι η επιλογή των σπουδών μας που να είναι ερευνητικού προσανατολισμού. Σε αυτό συνηγορούν τόσο οι σύγχρονες υποδομές, εργαστηριακές υποδομές που διαθέτουμε και στα τρία τμήματα, οι υψηλές ερευνητικές αποδόσεις σε επίπεδο ανταγωνιστικών προγραμμάτων, άρθρων και αναφορών στην διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε
εξειδικευμένα μαθήματα με σαφή ερευνητικό προσανατολισμό, δυνατότητα πρακτικής άσκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εκπόνηση πτυχιακών εργασιών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και επίσης παροτρύνουμε και υποβοηθούμε τους φοιτητές μας να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς καινοτομίας και αειφορίας, πολλές φορές με πολύ θετικά και κερδοφόρα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι η περιβαλλοντική κρίση είναι μια πρόκληση για τον 20ο αιώνα και αυτή η πρόκληση έρχεται να αντιμετωπίσει σύνθετα προβλήματα. Αλλά τα σύνθετα προβλήματα για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται ολιστικές προσεγγίσεις. Η δική μας απάντηση είναι ότι σε αυτή την κρίση και την πρόκληση προσφέρουμε σύγχρονες σπουδές με πυλώνεται την επιστημονικότητα και σπουδές στο ασφαλές περιβάλλον των νησιών του Αιγαίου που για μένα αποτελούν εργαστήρια φύσης, ιστορίας και πολιτισμού. Ίσως είμαστε στην καλύτερη περίοδο για μένα για τα πράσινα επαγγέλματα. Θα πω μόνο ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Green Deal της Πράσινης Συμφωνίας κινητοποιεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέες θέσεις απασχόλησης στην πράσινη και κυκλική οικονομία. Και αντίστοιχα η Ελλάδα από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει κινητοποιήσει γύρω στα 11 δις ευρώ για την πράσινη μετάμεση. Όλα αυτά δημιουργούν την καλύτερη πρόκληση για να σπουδάσει κανείς πράσινα επαγγέλματα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω να συνδεθούμε με Βρυξέλλες τώρα. Κυρία Λεκάκου, η ερώτηση για σας είναι σε τι διαφέρει ακριβώς η σχολή επιστημών διοίκησης από τις άλλες σχολές που έχουμε στην Ελλάδα. Ποιο είναι δηλαδή το συγκριτικό της πλεονέκτημα? Πρώτα απ' όλα θα πάρω την ευκαιρία που της τελευταίας κουβέντας του αγαπητού Παναγιώτη από το Τμήμα Περιβάλλοντος και να πω ότι διαφέρουμε πρώτα απ' όλα στο χρώμα. Όπως είπε ο Παναγιώτης για τα πράσινα επαγγέλματα, σήμερα το είπε και η Πριτάνησα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε το απόλυτα θαλασσινό γαλάζιο πανεπιστήμιο. Γιατί η νέα αντίληψη των πραγμάτων και της Πράσινης Συμφωνίας είναι ότι το τελικό πράσινο είναι γαλάζιο. Και όπως είπε ο Παναγιώτης, αυτό είναι και το πιο αισιόδοξο σημείο, ότι σήμερα οι παγκόσμιες συγκυρίες της κρίσης των πολέμων και στην περιοχή μας στα σύνορα δίνουν όμως την αισιοδοξία των ωκεανών και των νησιών. Μιλάω έτσι γιατί εγώ είμαι από το τμήμα ναυτιλίας, αλλά όμως αυτό που χαρακτηρίζει τη σχολή μας, είπα πριν για την πρακτική άσκηση, ουσιαστικά είναι η ανοιχτότητα και η διαφορά από αυτό που είχαμε μάθει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να λέμε business administration. Στην περίπτωσή μας, στοιχείο, περάσαμε σε αυτό που περιέγραψε και ο Πέτρος πριν για τη σχολή, την Πολυτεχνική, στο management, με μία ανοιχτότητα, είπε η Πριτάνησα, είμαστε ένα νέο πανεπιστήμιο. Έτσι, στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, είχαμε το πλεονέκτημα, καθώς τότε δεν υπήρχε ο τακτικός καθηγητής της λογιστικής, να διδάσκει ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα λογιστικά πρότυπα. Η ανοιχτότητα του νέου μαζί με τους κραδασμούς από τον τόπο, έτσι, ηχείως, δεν είναι μόνο το νησί της ναυτιλίας, είναι και το νησί της επιχειρηματικότητας, των δικτύων στη Μαύρη Θάλασσα, αν πάμε στον προηγούμενο αιώνα, γιατί η ιστορία μας καθορίζει και αυτή τη φορά στο Αιγαίο είναι με το μέρος μας. Ελπίζουμε να περάσει και στα πολιτικά αυτά. Άρα λοιπόν η ανοιχτότητα, η καινοτομία της μετάβασης από τη διοίκηση στη διαχείριση χαρακτηρίζει όλα τα τμήματά μας. Από τα λογιστικά πρότυπα, από το τμήμα ναυτιλίας και θα φανεί λίγο ετερόδοξο. Είμαστε το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, όχι στον κόσμο, που έχει καθηγητές καπετάνιους Α και μηχανικούς Α. Αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα από διαφορετικό τρόπο. Στο τμήμα τουρισμού τώρα, από όσο γνωρίζω, είναι το μοναδικό τμήμα που έχει καθηγητή για βιωσιμότητα προορισμών. Για να κλείσω με αυτό που είπε επίσης ο Παναγιώτης και ο Νίκος Ζούρος.
για την ευαλωτότητα των προορισμών. Άρα λοιπόν το μείγμα που δημιουργούμε είναι ένα καινούριο μείγμα εκπαίδευσης, έρευνας, αλλά και επιχειρηματικότητας. Έτσι με λίγο περηφάνεια πρέπει να πω ότι είμαστε οι εθνικοί πρωταθλητές στα θέματα εισαγωγής της επιχειρηματικότητας και καλλιέργειας δεξιότητας με βάση το γαλάζιο, αλλά το γαλάζιο πια δεν είναι μόνο ναυτιλιακό. Το γαλάζιο αφορά το τμήμα διοίκησης, το τμήμα τουρισμού και βραβευτήκαμε όχι γιατί κάναμε καλά μαθήματα, αλλά γιατί δημιουργήσαμε από τα κάτω προς τα πάνω, bottom up που λένε εδώ οι Αγγλοσάξονες, ομάδες φοιτητών για επιχειρηματικότητα. Και αυτό δεν ήταν μια φορά. Και τώρα, πρόσφατα και την περασμένη εβδομάδα στα Junior Achievement βραβευτήκαμε. Με αυτά τα δύο σημεία δείχνω τη διαφορετικότητά μας. Θα τολμούσα να πω δεν είμαστε όπα, αλλά είμαστε ανατρεπτικοί από τα κάτω και αυτό στις μικρές δεμένες κοινότητες αποδίδει. Και έτσι λοιπόν έχουμε από καθηγητές στο UCL, για να χρησιμοποιήσουμε πιασάρικα και διεθνή πανεπιστήμια, μέχρι επιχειρηματικότητα όχι μόνο στα κλασικά, αλλά στα ανατρεπτικά. Και βέβαια ένα δίκτυο αποφύτων που δουλεύουν και διοικούν από τις μεγάλες πολυεθνικές, τις μεγάλες ναυτιλιακές, πάμπολες επιχειρήσεις του τουρισμού, αλλά και του ΕΟΤ. Άρα, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο προνομιακός τομέας για τη σχολή μας απασχολησιμότητας, καθοριστικό ρόλο και σε τομείς του δημόσιου τομέα, κυρίως του τουρισμού, της ναυτιλίας, των λογιστικών προτύπων. Άρα αυτό είναι η διαφορά μας. Είμαστε δυναμικοί, θα έλεγα, από τα κάτω. Αλλά όπως ξέρετε, αυτό είναι το μοντέρνο και η μεγάλη πρόκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε στην πατρίδα. Κύριε Σιεμένη, να κλείσω με εσάς. Σε μια εποχή που η τεχνολογία, η καινοτομία, η ψηφιοποίηση είναι παντού, είστε κοσμήτρες σε μια σχολή ανθρωπιστικών επιστημών. Που έχει όμως αναπτύξει πάρα πολύ τα θέματα αυτά. Ωραία. Σε όλους τους τομείς και των τριών τμήματων και βέβαια και τα προγράμματα εξαποστάσεως και διαβίου μάθησης που έχουμε ως κέντρο στη Ρόδο, θα έλεγα. Από τη δική μας πλευρά, στις προοπτικές και την απασχόληση των αποφύτων των τριών τμήματων, θα ήθελα να σημειώσω, έχουμε βέβαια τα δύο παιδαγωγικά τμήματα που έχουν συγκεκριμένη διαδρομή και όσοι φοιτούν σε αυτά σκοπεύουν να την ακολουθήσουν. Στο ένα τμήμα βέβαια υπάρχει και ο τομέας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που δίνει και καινούργιες προοπτικές και καινοτόμες προοπτικές και χρησιμοποιεί φυσικά τα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή τεχνολογία. Και όσον αφορά το τμήμα μεσογειακών σπουδών που έχει τρεις κατευθύνσεις που σίγουρα ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Τους αποφύτους τους θα τους δούμε από τις Βρυξέλλες, τη Χάγη, την Κωνσταντινούπολη, ακόμα και μέσα στην Τουρκία, ακόμα και δημοσιογράφοι σε τουρκικές εφημερίδες υπάρχουν από το τμήμα. Θα τους βρούμε σε ανασκαφές, όπως είναι η απόφοιτη της κατεύθυνσης αρχαιολογίας, και θα τους βρούμε και σε διδασκαλία ξένων γλωσσών και ειδικά γλωσσών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δεδομένου ότι είμαστε το μοναδικό τμήμα στην χώρα που διδάσκουμε τουρκικά, αραβικά και εβραϊκά. Γλώσσες που έχουν δώσει στους πτυχιούχους μας ένα πρόσθετο στοιχείο, και γι' αυτό μπορούμε να τους βρούμε και τους έχουμε βρει δηλαδή σε χώρες του εξωτερικού με όπλο ακριβώς αυτή τη γλώσσα. Η γενικότερη απασχολησιμότητα
των πτυχιούχων μας, δεδομένης και της μεγάλης δυναμικής που υπάρχει στα παιδαγωγικά τμήματα, είναι πολύ υψηλή. Και για να σχολιάσω και αυτό που λέγατε προηγουμένως εδώ με τον αγαπητό συνάδελφο, ζηλεύουμε που αρκετοί από τους αποφύτους μας βρίσκονται στα πάνω από τα 100.000 δολάρια. Σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου όμως. Έτσι, πάντως είναι απόφοιτοι μας και μας τιμούνται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτρες για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Νομίζω να δώσουμε το μικρόφωνο στους δημοσιογράφους σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις. Θα σας το δίνει η Δήμητρα. Αν έχετε την καλοσύνη, απλά όνομα και μέσο για να καταγράφετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ας σηκωθώ και λίγο όρθιος, γιατί πρέπει είναι και το ευγενικό. Χρήστος Παναγόπουλος, CNN Greece. Μία κρίση θετική και μία ερώτηση, η οποία ερώτηση θα απευθυνθεί προς την κυρία Πριτάνησα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κρίση είναι ότι, καταρχάς, να πω συγχαρητήρια για την εκδήλωση και να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους βλέπω ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο δεν είναι αποκομμένο. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο που έχουμε εμείς των ανθρωπιστικών επιστημών από άλλα πανεπιστήμια. Εγώ προέρχομαι από το Τμήμα Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ότι δεν είναι αποκομμένο από την αγορά εργασίας. Αυτό είναι μεγάλη πληγή για την Ελλάδα, το ξέρετε, όλοι οι διδάσκοντες, όλοι όσοι είστε στον ακαδημαϊκό χώρο, το γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Στην ερώτηση τώρα. Πόσο εύκολο είναι, κυρία Βιτζηλάκη, σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά συγκυρία περίοδο και με δεδομένο ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα ακρίβειας, τόσο σε κόστος ζωής, όσο στο ζήτημα των καυσίμων κλπ. Ποια είναι τα κίνητρα που μπορεί να δώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τόσο ώστε να πει σε ένα νέο παιδί και να πείσει και την οικογένειά του ότι, ξέρεις κάτι, έλα να σπουδάσεις στα νησιά που είμαστε, στη Χίο, στην Ρόδο, στη Σάμο, στην Κρήτη, στα Χανιά, όπου υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, χτυπάει η καρδιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πόσο εύκολο είναι να δοθούν κίνητρα και πόσο σας βοηθά εσάς ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου η πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο στόχος όλων μας των παρουσιάσεων ήταν ότι το κυρίως κίνητρο που προσφέρουμε είναι αυτό που είναι και ο στόχος ενός πανεπιστημίου. Να προσφέρει υψηλού επίπεδου σπουδές και τις κατά το δυνατόν καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας. Γνωρίζουμε ότι η ελληνική οικογένεια πασχίζει όλη της τη ζωή, επενδύει το βιός της για να σπουδάσει το παιδί ή τα παιδιά της. Οπότε είναι γνωστό ότι ο ακαδημαϊκός, ο οικονομικός παράγοντας και η δυνατότητα της κάθε οικογένειας να σπουδάσει τα παιδιά της είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Όμως αυτό που πρέπει να είναι πάνω απ' όλα είναι η δυνατότητα το παιδί να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο που θα πάρει ποιοτικές σπουδές που θα του εξασφαλίσουν τη δική του σταδιοδρομία και τη δική του οικονομική εξασφάλιση αύριο. Οπότε αυτό είναι ο κύριος στόχος ενός πανεπιστημίου και αυτό υπηρετούμε με συνέπεια όλα τα χρόνια. Τα πρόσθετα κίνητρα που μπορούμε να προσφέρουμε είναι, και αναφέρθηκα σε πολλά από αυτά, πλέον της φοιτητικής μέριμνας, που για να καταλάβετε με 3 ευρώ ένα παιδί να μπορεί να τρώει καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων, 3 γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού ή σε άλλο πανεπιστήμιο. Όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, όχι μόνο αυτά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να έχουν φοιτητική μέριμνα. Πλέον τούτον όμως, αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά, που είναι η σχέση των παιδιών με τους καθηγητές και τις καθηγήτριές τους, η σχέση μεταξύ τους, οι οποίες στις μικρότερες κοινότητες γίνονται σχέσεις ζωής. Η κόρη μου ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και στην ηλικία αυτή ακόμα έχει ως σχέσεις και φιλίες αυτές που δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο, όχι στο Λύκειο κάποτε.
οι σχέσεις που έχουν με τους φοιτητές, που τους δίνουν και τους καθηγητές και τις καθηγήτρες, που τους δίνουν τη δυνατότητα στις μεταπτυχιακές σπουδές, στις σπουδές διδακτορικών, αν μπορούν να συνεχίσουν. Ακόμα και στην δουλειά στην οποία πηγαίνουν. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς από τους αποφύτους μας που αναπτύσσονται και ανέρχονται στις επιχειρήσεις και έρχονται πίσω να μας ζητήσουν να κάνουμε έρευνες πάνω στα αντικείμενα που χρειάζεται η επιχείρησή τους. Όλος αυτός ο κύκλος, δηλαδή, ο οποίος έχει το κατεξοχήν και κύριο προαπαιτούμενο που, για το οποίο ένας γονιός στέλνει το παιδί στο πανεπιστήμιο ή ένα παιδί αποφασίζει να πάει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, είναι η εγγύηση ότι θα σπουδάσει, θα πάρει ένα πτυχίο το οποίο θα αξίζει όλο τον κόπο τον οποίο έχει επενδύσει και προετοιμαζόμενο για να μπει και στη συνέχεια για να βγει. Ο γονιός θα ξέρει ότι πήρε ένα πτυχίο το οποίο αξίζει και στην αγορά εργασίας, αλλά και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, εθνικά και διεθνώς. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, και οι σχέσεις που έχει φτάσει, που έχει φτιάξει καθοδόν, τις οποίες ακόμα χαιρόμαστε και ζεσταίνεται η ψυχή μας, καθώς διευρύνεται αυτό το πάρα πολύ μεγάλο φάσμα ανθρώπων που έζησαν μαζί μας, σπούδασαν μαζί μας και σήμερα πολλοί από αυτούς είναι και μαζί μας ως συνοδοιπόροι σε άλλα πανεπιστήμια, σε επιχειρήσεις κτλ. Αυτή η μεγάλη αγκαλιά του Αιγαίου που δημιουργεί ανθρώπους που διασφαλίζουν το μέλλον τους, είμαστε εμείς και είμαστε εδώ. Πάντως, κύριε Βιτσιλάκη, επιτρέψτε μου, αν δεν κάνω λάθος, το Πανεπιστήμιο έχει εστίες σε όλα τα νησιά, σωστά. Και ακόμα και εκεί που δεν έχει διώκτες, θέλω να πω ότι έχετε ως ένα βαθμό μεριμνήσει να νοικιάσετε κλίνους ώστε να... Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, απλά εκτός από τη φοιτητική μεριμνά, νομίζω είναι σημαντικό. Ναι, προσπάθησα να το πω και πριν σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε. Φοιτητική μεριμνά, όσον αφορά τη στέγη, υπάρχει παντού. Είναι εξασφαλισμένη, κατεξοχήν με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια βεβαίως. Και από εκεί και πέρα, στις κοινότητες, είναι γεγονός ότι πέρασαν κάποια χρόνια στα οποία λόγω του μεταναστευτικού υπήρχε σε ένα-δύο νησιά ένα μικρό πρόβλημα στέγης. Τώρα που το θέμα αυτό έχει αντιμετωπιστεί, δεν τίθεται κανένα θέμα και εξέβρεση στέγης, η οποία είναι... δεν είναι ποτέ ακριβότερη από αυτό που είναι στα λοιπά πανεπιστήμια και δίστα κεντρικά πανεπιστήμια, αλλά και στα λοιπά της περιφέρειας. Η περιφέρεια, όπως και να το κάνουμε, έχει ακόμα και για τα παιδιά που θέλουν να νοικιάσουν και μαζί με άλλα παιδιά διαμερίσματα ή μόνο δωμάτια, εξασφαλίζει στέγη επιπέδου που στην πραγματικότητα κρατάει το κόστος της οικογένειας που θα στείλει τα παιδιά να σπουδάσουν, εκεί ή σε ορισμένες περιπτώσεις και πολύ χαμηλότερα από ό,τι οι σπουδές σε οποιοδήποτε άλλο γωνιά της Ελλάδος. Ωραία, συγγνώμη για την παρέμβαση. Το θέμα, σε λίγες μέρες θα κάνουμε τα μηχανογραφικά τα παιδιά, ήδη μας παίρνουν και εμάς τηλέφωνο και μας ρωτάνε κάποια πληροφορία για τα καλά τμήματα, εντάξει, πέραν των γνωστών τώρα της ιατρικής Αθήνας και νομικής Αθήνας, ψάχνουν τα καλά τμήματα. Τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά που, και τους γονείς που ήδη από χτες το βράδυ δεν έχουν τη βαθμολογία να ανοίξουν την πόρτα της ιατρικής και ψάχνουν τμήματα που θα έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, καλούς καθηγητές και αυτό που λέμε καλά τμήματα, αυτό ψάχνουν. Ναι. Τι θα τους λέγατε. Με αυτό ακριβώς ξεκίνησα, αφενός μεν συγχαίροντας τα παιδιά για όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν και τις προοπτικές που ανοίγονται αυτή τη στιγμή. Όπως και εσείς επιβεβαιώνετε, η ελληνική οικογένεια ακόμα είναι στοχευμένη στα παραδοσιακά επαγγέλματα κύρους, σε εισαγωγικά, που είναι αυτά της νομικής, της ιατρικής, των μηχανικών. Ξέρετε όμως, η διαφοροποίηση στην οικονομία και στην τεχνολογία είναι τέτοια, και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και η οικονομία, αλλά και το ίδιο το κράτος, γιατί στην Ελλάδα έχουμε έναν ευρύ δημόσιο τομέα, που απαιτεί πολύ πιο προχωρημένες και πολύ διαφοροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, για να μπορέσει να προσδώσει στα παιδιά ένα πραγματικό μέλλον. Κάθε ένα ξεχωριστά από τα τμήματα του Αιγαίου καλύπτουν αυτό το ευρύ φάσμα, όχι των εναλλακτικών, αλλά αυτών που είναι πραγματικά τα επαγγέλματα του μέλλοντος,
πέρα και έξω από τα άκρο συμβατικά παραδοσιακά επαγγέλματα. Ακόμα και τα επαγγέλματα, όπως είπε και ο Κοσμίδη, το ράσμα των μηχανικών, νομίζω ότι υπάρχει υπερπληθώρα και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, των μηχανικών, των συμβατικών, των αρχιτεκτών, των πολιτικών μηχανικών κτλ. Όμως, το τμήμα, για παράδειγμα, μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ήταν το μόνο και το πρώτο στην Ελλάδα. Αυτό που διεθνώς είναι το Industrial Design, εδραιώθηκε στην Ελλάδα από το τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι απόφοιτοί μας την άλλη μέρα έχουν δουλειά. Η μεγάλη πλειοψηφία πριν βγουν έχουν ήδη προσληφθεί. Άρα, και δεν θέλω να μείνω σε κανένα τμήμα, γιατί κάθε ένα από αυτά, αν έχετε το χρόνο να σας πάρω κάθε ένα από τα 18, όπως και συνοπτικά προσπάθησαν να κάνουν οι συνάδελφοι, έχει αυτές τις νέες προοπτικές της διεπιστημονικής προσέγγισης στο απλό αντικείμενο, το πολύ παραδοσιακό από τα μαθηματικά, μέχρι τη διατροφή, το περιβάλλον και την ωκεανογραφία και τη διοίκηση των επιχειρήσεων κτλ. Οπότε, αυτό που μπορείτε να τους πείτε είναι ότι αυτό που η αγορά εργασίας και η επιστήμη ζητούν σήμερα είναι νέα καινοτόμα επαγγελματικά πεδία και γνώση και δεξιότητες, τις οποίες τους εγγυάται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλησπέρα σας. Γιώργος Πολυμενέας από το Προβοκατέρ. Έχω δύο ερωτήσεις, η μη Προβοκατέρ. Έχω δύο ερωτήσεις, η μία απευθύνεται στην Πριτάνησα, η άλλη απευθύνεται στους κοσμήτορες των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Θα ήθελα λίγο περισσότερες πληροφορίες στο κομμάτι της στέγασης, δεδομένου ότι είναι κομβικό στο πλαίσιο της φοιτητικής μέρημνας. Άρα να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τις εστίες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και το κομμάτι της ενοικίασης, δεδομένου ότι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί που είναι συνήθως ορομίστοι και ταξιδεύουν στα νησιά, που πολλά νησιά κιόλας είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως κάποια από τις έδρες των σχολών, δυσκολεύονται πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε, αν υπάρχει αντίστοιχη δυσκολία και για τους φοιτητές σας στο κομμάτι της στέγασης. Και ένα δεύτερο, πάλι με τα δημογραφικά λίγο, εικάζω ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών δεν προέρχονται από τις έδρες των σχολών, αλλά θα ήθελα να μας μιλήσετε για το αποτύπωμα των σχολών στις τοπικές κοινωνίες, αν δηλαδή οι μαθητές εκείνων των κοινωνιών προτιμούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όχι μόνο για τους προφανείς πρακτικούς λόγους, αλλά και επειδή το νιώθουν κομμάτι της κοινότητάς τους. Μπορώ να ξεκινήσω και από το τελευταίο, λέγοντάς σας και από τα βιώματα της μητέρας και όχι μόνο της καθηγήτριας, που μεγάλωσε σε νησί δύο παιδιά. Τα παιδιά στις νησιωτικές περιοχές, όπως και σε αρκετές άλλες απομακρυσμένες περιοχές, πάντα προσβλέπουν στο να γυρίσουν στον τόπο τους, αλλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις σπουδές τους ως μια ευκαιρία να βρεθούν και κάπου αλλού. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο, εκτός από περιπτώσεις που τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο που θεραπεύεται στο νησί τους, και αυτά φεύγουν, όπως και τα παιδιά από την Αθήνα θα φύγουν να πάνε σε άλλες περιοχές για να σπουδάσουν άλλα επαγγέλματα ή από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε αυτό είναι ευεξήγητο, ακριβώς γιατί τις σπουδές τις βλέπουν σαν το διάλειμμα στη ζωή τους για να κάνουν κάτι άλλο κάπου αλλού. Από την πλευρά της στέγης, νομίζω ότι απάντησα πριν, λέγοντας ότι υπάρχουν και ιδιόκτητες εστίες του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα στα νησιά μας που ήταν ή τα πιο πολυπληθή ή τα οποία δεν είχαν επαρκείς υποδομές από μόνα τους, δημιουργήσαμε από την πρώτη μέρα ίδρυση του Πανεπιστημίου φοιτητικές εστίες ιδιόκτητες. Αυτό ισχύει στη Μυτιλήνη, που μάλιστα έχουμε και πολύ καινούργιες εξαιρετικές ξενοδοχειακού επίπεδου φοιτητικές εστίες, και στη Χίο και στη Σάμο. Όπως επίσης και σε αυτές τις περιοχές, για παράδειγμα στη Μυτιλήνη, επειδή είναι πολύ περισσότερος κόσμος εκεί, γιατί έχουμε περισσότερα τμήματα, νοικιάζουμε επιπροσθέτως και χώρους, συνήθως μικρά οικίματα ή μικρά ξενοδοχεία, στα οποία στεγάζονται
και φοιτητές που έχουν φοιτητική μέρημνα ή φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκουν ευρέως στέγη. Τι ποσοστό δηλαδή των φοιτητών δικαιούται διαμονής στις εστίες του? Εξαρτάται κάθε χρονιά για τα χρήματα τα οποία έχουμε από την πλητεία. Και πρέπει να πω ότι πέρυσι το Πανεπιστήμιο, η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας πλήρως και την ακαδημαϊκή ποιότητα του Αιγαίου και τη στήριξη όμως και των τοπικών κοινωνιών και της μελέτης και των σπουδών στο Αιγαίο, ανέβασε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις 40.000 το ελάχιστο επίπεδο, το μέγιστο επίπεδο κάτω από το οποίο μπορούν να ζητήσουν στέγη σε αντιδιαστολή με αυτό που υφίσταται για τα λοιπά πανεπιστήμια. Οπότε πολύ περισσότερα παιδιά μπορούν να κάνουν αίτηση για φοιτητική μέρημνα. Αλλά όπως είπα, η εξέβρεση στέγης προφανώς σε ορισμένα νησιά όπως τη Ρόδο, που έχουμε και από τα πιο πολυπληθή τμήματα, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα να βρουν στέγη και μπορώ να σας πω μάλιστα ότι συνήθως, και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Κοσμήτωρας, έχουμε φορές που έχουμε κενά δωμάτια στις εστίες, γιατί βρίσκουν πολύ σύντομα, ακόμα και αν έχουν εστία, φτηνά δωμάτια να μείνουν σε ένα νησί, για παράδειγμα τη Ρόδο, που έχει από το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και κόστος, αλλά δεν είναι έτσι για τους φοιτητές μας. Γιατί, ξέρετε, όπου αναπτύσσεται μια πανεπιστημιακή μονάδα και δημιουργείται φοιτητόκοσμος, αμέσως δημιουργούνται και όλες εκείνες οι υπηρεσίες, από τα μικρά στέκια και καφέ μέχρι και πολύ καλά εστιατόρια, για να μπορέσουν ακριβώς να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά στο Βαλάντιο, που ξέρει ότι έχει το μέσο παιδί μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. Άρα το πρόβλημα αυτό είναι, το γνωρίζουμε ότι λύνεται. Από την άλλη πλευρά μπορώ να σας πω ότι ακόμα και σε μικρότερα νησιά και μονάδες όπως τη Λίμνο, σε μια μικρή κοινωνία τα παιδιά δένονται ακόμα και με την σπιτονοικοκυρά η οποία θα τους φιλοξενήσει και θα γίνει η δεύτερη μαμά από μακριά. Αυτό συνάδει και με την ευρύτερη σχέση που έχουν με την ευρύτερη κοινότητα. Οπότε στο διατάφτα το κόστος δεν συνάδει για κανέναν αυτή η εικόνα που υπάρχει, ότι δυνητικά μα πάμε στα νησιά επειδή είναι τα ακριβά νησιά, πόλη τουρισμού και έλξης τουρισμού, τα πράγματα θα είναι πολύ κοστοβόρα. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι μετακινήσεις των παιδιών με το φοιτητικό εισιτήριο, στην πραγματικότητα είτε είναι με αεροπλάνα είτε είναι με καράβια, είναι πολύ χαμηλότερες για οποιονδήποτε άλλο. Οπότε πάρα πολλές φορές το κόστος, βέβαια τώρα ανεβαίνει παντού και για τα πάντα, αλλά μπορεί να είναι το ίδιο του λεωφορείου του τρένου για να πας από μια γωνιά της Ελλάδας στην άλλη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Μπορώ να προχωρήσω στο δεύτερο ερώτημα. Γιώργο, δώσουμε μισό λεπτό, αν είστε καλοσύνη. Νομίζω, για να δώσουμε και ένα στατιστικό στο Γιώργο, οι φοιτητικές εστίες τώρα, η κλίνηση είναι γύρω στους 800, σωστά? Ορίστε. Λέω, ο αριθμός περίπου και στα 6 νησιά, είτε ιδιόκτητες σε επίπεδο εστιών, είτε σε ενοικίαση κλινών, πρέπει να αγγίζουν γύρω τις 800. Είναι σωστός ο αριθμός? 800 με 1000 κυμαίνονται, γιατί... Απλά για να του δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Ωραία. Γιώργο, για μια πολύ... Η δεύτερη ερώτηση είναι για τους κοσμήτωρες των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Αφορά αυτούς, επειδή δυστυχώς είναι δύο επιστημονικά πεδία τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα σε μια τεχνοκρατική μάλλον αντίληψη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οπότε ήθελα να τους ρωτήσω πώς ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκουν τις αντιστάσεις απέναντι σε αυτές τις πιέσεις που ασκεί η αγορά, που πολλές φορές δημιουργεί στην πραγματικότητα και σούπερ μάρκετ παραγωγής πτυχίων και τίτλων σπουδών. Είναι κάτι που το έχετε δει κατά κόρον. Και αν θέλουν να συνοψίσουν, γιατί πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, για ποιο λόγο σήμερα ένας νέος 18 χρονών αξίζει να σπουδάσει ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες. Και συγκεκριμένα γιατί αξίζει να τα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο σας. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Κύριε Ζούδα.
Νίκο, θέλεις να μιλήσεις εσύ, κύριε Ζούδο. Έχω κάποια δυσκολία με, με τον ήχο και την επιστροφή, οπότε αν θέλετε, κατάλαβα την ερώτηση. Είναι επειδή υπόθηκε προηγουμένως η σχέση μας με τις τοπικές κοινωνίες και θέσατε το ζήτημα τις σχέσεις που έχουμε σαν τμήματα με τις τοπικές κοινωνίες. Ήθελα να πω ότι τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύσσουν πραγματικά πολύ στενές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και έχουμε πολύ σημαντική καθημερινή, θα έλεγα, επαφή μέσα από τις δυνατότητες που δίνονται στους φοιτητές στα πλαίσια της διδακτικής, να έρθουν σε επαφή με τα σχολεία στα πλαίσια προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών διεργασιών, αλλά και μέσα από μια σειρά εκδηλώσεις που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, να γνωρίσουν καλύτερα το Πανεπιστήμιο, τα αντικείμενά του και προφανώς μέσα από την καθημερινή συμβολή των ανθρώπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την εμπλοκή τους στα προβλήματα τα κοινωνικά, τα αναπτυξιακά που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου, αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, η οποία θεωρώ ότι είναι από τις πιο στενές ανάμεσα σε κοινωνίες, συγκρίνοντας τη σχέση με άλλων πανεπιστημίων με τα συγκεκριμένα τμήματα. Θεωρώ ότι οι λόγοι για να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα τμήματα των σχολών μας είναι αφενός μεν το υψηλό επίπεδο το εκπαιδευτικό, οι δυνατότητες που παρέχονται στους αποφύτους να εμπλακούν και στους φοιτητές να εμπλακούν μέσα από σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων στην ουσία της επιστημονικής έρευνας, η τεράστια γκάμα φορέων μέσα από τους οποίους είναι συνδεδεμένο το Πανεπιστήμιο και οι σχολές, έτσι ώστε να δουν το αποτέλεσμα της εμπλοκής τους στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι στα τμήματα, για παράδειγμα, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό φορέων που συνεργάζονται στα πλαίσια της πρακτικής, ώστε σχεδόν όλοι μας οι φοιτητές, οι οποίοι το επιθυμούν, μπορεί να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Άρα, υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, εμπλοκή στην έρευνα, σχέση με την αγορά εργασίας, είναι νομίζω και προφανώς η σχέση που δημιουργείται στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μια σχέση ανθρώπινη, μια σχέση συνεχούς επαφής, συνεχούς βοήθειας, συνεχούς διαλόγου ανάμεσα στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και στους φοιτητές. Νομίζω ότι αυτή η σχέση είναι αναντικατάστατη και είναι ένα από τα σημαντικά θετικά στοιχεία τα οποία αξιολογούν οι ίδιοι οι απόφοιτοί μας όταν αφήνουν το Πανεπιστήμιο. Και πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν ξεχνάνε το Πανεπιστήμιο, αλλά συνεχίζουν να έχουν επαφή με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου ακριβώς γιατί αντλούν βοήθεια στην πορεία τους, στην επαγγελματική μετά. Θεωρώ ότι αυτά, όσο πιο συνοπτικά γινόταν, είναι τα θετικά για να έρθει κανείς να σπουδάσει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και στο Πανεπιστημίο Αιγαίου. Ωραία. Κύριε Σεμίν, θα μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ναι. Απαντώντας στην ερώτηση του αγαπητού Γιώργου, να πω ότι στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών έχουμε συγκεκριμένα τμήματα που δεν παραπέμπουν σε έτσι κάπως νεφελώδεις, θα έλεγα, σπουδές. Έχουμε τα δύο παιδαγωγικά, όπως είπαμε, τα οποία έχουν σαφή διαδρομή, σαφή στόχο και βέβαια μπορεί κάποιος να συνεχίσει και να κάνει και κάτι άλλο. Και όσον αφορά το τρίτο τμήμα, το νεότερο, το τμήμα μεσογειακών σπουδών, που έχει τρεις κατευθύνσεις,
Έχουμε και εκεί σε κάθε κατεύθυνση σαφή διαδρομή. Έχουμε καταφέρει οι πτυχιούχοι μας να ενταχθούν και όσον αφορά το δημόσιο τομέα στο λεγόμενο ΠΕ διοικητικού οικονομικού. Μπορείτε να τους βρείτε ακόμα και ως αξιωματικούς του λιμενικού σώματος, έχουμε καταφέρει με τις προσπάθειές μας. Έχουμε καταφέρει επίσης η απόφοιτη της κατεύθυνσης αρχαιολογίας να είναι η μοναδική απόφοιτη οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις εξετάσεις της κατηγορίας ΠΕ αρχαιολόγων. Και όσον αφορά την γλωσσολογία αλλά και τις γλώσσες που σας ανέφερα προηγουμένως, αποτελούν πάντα ένα πρόσθετο στοιχείο, ένα πρόσθετο κομμάτι, θα έλεγα, του βιογραφικού τους, που το αποζητούν και πτυχιούχοι ή απόφοιτοι άλλων τμήματων και έρχονται σε εμάς γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Νομίζω λοιπόν όσον αφορά αυτό το κομμάτι ότι έχουμε καθορισμένες διακριτές διαδρομές εξασφαλισμένες που θα οδηγούσαν εύκολα ένα φοιτητή να διαλέξει τον ασφαλή, όπως είπα και πριν, και ελκυστικό προορισμό που είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο. Η σχολή μας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και γι' αυτό ακριβώς ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών που έχουμε, που μαζί με τους μεταπτυχιακούς φτάνει τις 3.000, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αν μου επιτρέπετε απλά να προσθέσω ότι και εδώ η ιδιαιτερότητα των τμήματων που έχουμε για να είναι καινοτόμα, τόσο τα παραδοσιακά παιδαγωγικά, δεν είναι τα παραδοσιακά παιδαγωγικά, αλλά θεραπεύουν τις νέες προσεγγίσεις και στη μάθηση αλλά και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών. Έχουμε για παράδειγμα μεταπτυχιακά αλλά και στα προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία από το 2004 είχαν εισαγάγει τη χρήση των εικονικών κόσμων στη διδασκαλία και στη μάθηση και την κατάρτιση, και τώρα κάνουμε πολύ προηγμένη έρευνα. Αλλά και για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχουμε από τη μία πλευρά, θα έλεγε κανείς, την κορονίδα, είμαι και κοινωνιολόγος και μπορώ να το πω, που είναι το τμήμα κοινωνιολογίας, όπου εκεί μέσα από διεπιστημονικές και εκεί προσεγγίσεις, μεγάλα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής, με άπειρους φορείς που ζητούν εξειδικευμένους ανθρώπους, όπως έχει προκύψει για παράδειγμα το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης, του ψυγικού. Συνεργαζόμαστε, αναπτύσσουν στενές σχέσεις και συνεργασίες στο πεδίο επί του αντικειμένου. Έχουμε με τις Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών συνεργασίες και τα λοιπά, στις οποίες τα παιδιά εμπλέκονται. Οπότε το τμήμα κοινωνικής, το τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας είναι ένα τμήμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, όπου χρησιμοποιείς την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την παραγωγή νέων τεχνολογιών και λογισμικών για την αποτύπωση και ανάδειξη του πολιτισμού μας. Οπότε το τμήμα γεωγραφίας είναι ένα τμήμα που δίνει έμφαση στην κοινωνική γεωγραφία, όπου με προηγμένες τεχνολογίες, τα drones που, όπως είπε ο Κοσμήτωρα, στην αποτύπωση των χώρων χρησιμοποιούνται πλέον όχι μόνο στην αποτύπωση συγκριτικά χώρων, αλλά και στην ευρύτερη κατανόηση κόσμων, πολιτισμών, και δίνει πολλές, έτσι, ως αποτέλεσμα πολλές προοπτικές στους αποφύτους μέσα από αυτή τη διεπιστημονική και προηγμένη προσέγγιση των κοινωνικών επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Καλησπέρα και από μένα, Αθασία Βαϊτσοπούλου από Παπαγκάντα. Σε συνέχεια, όσον είπε και ο συνάδελφος, θα ήθελα να ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και το πρόγραμμα σπουδών φύλου, που είναι το μόνο μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο που υπάρχει. Και επειδή βάλετε και αυτό το τμήμα συγκεκριμένα, τις σπουδές φύλου γενικότερα και στην Ελλάδα, όπως είδαμε πριν από λίγους μήνες, και παγκοσμίως, θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον πόσο βιώσιμο είναι και αν υπάρχει ζήτηση και αν υπάρχει και απορροφητικότητα στις συγκεκριμένες σπουδές.
οι σπουδές φύλου ως ευρύτερο πεδίο που θεραπεύεται σε σειρά τμήματων. Μπορεί να είναι γνωστό ότι ξεκίνησε από πολύ σημαντικές επιστημόνες συναδέλφες από το Πάντιο. Όταν όμως ξεκίνησε η εφαρμογή της πολιτικής του gender mainstreaming τη δεκαετία του 90 και του 2000 στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βγήκε μπροστά με σειρά προγραμμάτων και μάλιστα ήρθε πρώτο στη χρηματοδότηση και στην υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος σπουδών online την εποχή εκείνη, το 2004, διδασκαλίες 10 μαθημάτων σε επιμέρους θέματα φύλου, τα οποία είχα την τύχη να είμαι, να το έχω σχεδιάσει και να το έχω υλοποιήσει με όλους τους συναδέλφους από επιμέρους τμήματα, όπου διδάσκαμε μαθήματα με κατευθύνσεις σε όλα τα τμήματα online. Φύλο και επιχειρηματικότητα, φύλο και διοίκηση επιχειρήσεων, φύλο και θετικές επιστήμες, φύλο και ναυτιλία κτλ. Και σε αυτό το πλαίσιο και από εκεί και πέρα, άρχισε στο Αιγαίο κατεξοχήν, όπως και στα άλλα πανεπιστήμια, γιατί είναι πολλά τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν τότε στην ίδρυση προγραμμάτων σπουδών φύλου. Στα τμήματά μας κάναμε διάχυση της μελέτης και της ευαισθητοποίησης του φύλου, του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών σε όλα τα προγράμματα σπουδών μας. Από εκεί και πέρα υπήρχε περίοδος που είχαμε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο το φύλο. Είχα την τιμή να είμαι η διευθύντρια ενός εξ αυτών, που πάλι ήταν για τα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα και το φύλο, γιατί η θέση της γυναίκας στην πραγματικά συνέβαλε στο να διαμορφώσει και νέα εργασιακά περιβάλλοντα, και μάλιστα η τηλεεργασία και η τηλεεκπαίδευση ξεκίνησε σε πολλές χώρες. Το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να έχουν άμεση πρόσβαση και έπρεπε να μείνουν σπίτι να δουλεύουν και ταυτόχρονα να φροντίζουν την οικογένεια. Οπότε οι σπουδές φύλου δεν έχουν τμήμα, είναι διάσταση και πολιτική και στρατηγική διάχυτη στα περισσότερα τμήματά μας, αυτά των κοινωνικών επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών και δίστα παιδαγωγικά έχουν πολλά μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο αντικείμενο. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες δράσεις και παραμένουμε στην πρωτοπορία στις συνεργασίες, στην έρευνα και στην προάσπιση κατά της βίας και του σεξισμού, αλλά και οποιασδήποτε μορφής διαφοροποίησης, όχι μόνο με τη διάσταση του φύλου, αλλά της φυλής, της ηλικίας του φύλου, της σεξουαλικής προτίμησης κτλ. Ήμασταν το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο δημιούργησε σε επίπεδο με δική μας πρωτοβουλία την Επιτροπή Ισότητας του Πανεπιστημίου. Αυτή αναδείχθηκε στη Βουλή ως η καλύτερη καλή πρακτική και νομοθετήθηκε η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας των Φύλων σε όλα τα πανεπιστήμια στη συνέχεια, και αρκετά από αυτά τις έχουν ήδη δημιουργήσει. Και χαιρόμαστε που το Πανεπιστήμιο ήταν και παραμένει πρωτοπόρο σε αυτό. Έχουμε βέβαια και τους συμβουλευτικούς σταθμούς που δεν ανέφερα πριν στο πλαίσιο της φοιτητικής μέρημνας, όπου εκεί υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο να προσφεύγουν οποιαδήποτε μέλη της κοινότητας, ιδιαίτερα γυναίκες, οι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που αισθάνονται ότι διαφοροποιείται η στάση ή η συμπεριφορά άλλων απέναντί τους λόγω του φύλου τους ή της σεξουαλικής τους προτίμησης. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή όχι γίναν, μετετράπηκαν σε άλλα. Το έχουμε σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών και τώρα συζητάμε τη δημιουργία ενός ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών.